Στις 10 το βράδυ έφτασε στη Λάρισα το λεωφορείο που μετέφερε τους εκπαιδευτικούς που χθες συμμετείχαν στη διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Αθήνα και δέχτηκαν την αστυνομική βία όταν προσπάθησαν να εισβάλλουν στο Υπουργείο. Εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν το βράδυ μπροστά από το Δημοτικό Οδείο περιμένοντας το λεωφορείο με τους συναδέλφους τους από την Αθήνα. Εμφανώς καταβεβλημένη, η Λαρισαία καθηγήτρια Δήμητρα Κόκοβα, που τραυματίστηκε στη διαδήλωση, μίλησε στην κάμερα της TRT. Του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Μας χτύπησαν, μας ψέκασαν όλους τους συναδέλφους. Εγώ είχα την ατυχία να τραυματιστώ περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούν ότι νομιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά, θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι. Δεν μπορούν να μας πετάνε από τις δουλειές μας, να μην έχουμε να θρέψουμε τις οικογένειές μας και να μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Με προσαγωγές στην αστυνομία και με χτυπήματα βάρβαρα. Και μάλιστα πισόπλατα χτυπήματα. Να χτυπάνε 5 άντρες μια γυναίκα τώρα, αν είναι δυνατόν. Θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση. Η κυρία Κόκοβα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς και παρέμεινε εκεί για λίγες ώρες. Έχει μόλοπες στα χέρια και χτυπήθηκε στη μέση και στον αυχένα. Ανάγκασε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να αποδείξει ότι είναι Υπουργείο Απολύσεων Βίας και Τρομοκρατίας. Τους δηλώνουμε ότι μέχρι 22 Μάρτη θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Στη διάρκεια της διαδήλωσης εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα χθες έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δεκάδες προσήχθησαν στη Γαδά, ανάμεσά τους και 6 Λαρισαίοι. Να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους διεκδικούν οι εκπαιδευτικοί, καθώς στις 22 Μαρτίου, που λήγει το οκτάμινο της διαθεσιμότητας, αρκετοί από αυτούς θα απολυθούν.